Σε αυτό το υλικό μιλάμε για περιστατικά σαν και αυτό απευθείας από την αποτυχία χωρίς να δοκιμάσουν ενδοπαϊκές ενέσεις καθόλου. Όχι, όχι. Και βάλανε και άρμε ενδοπαϊκές. Και, εντάξει, βέβαια δεν ήταν τυχιοποιημένοι, ξαναλέω έτσι, ένα αναδρομικό υλικό που προσπάθησαν να το συγκρίνουν και πήραν το κομμάτι αυτό και το βρήκαν ότι είναι καλύτερο. Ωραία, ωραία. Για το συγκεκριμένο ασθενή όμως, θα του προτείνατε να βάλει μια πρόθεση. Το συγκεκριμένο του. Μάλιστα. Για το συγκεκριμένο ασθενή θα του πρότεινα σαφώς να βάλει πρόθεση. Ναι. Διότι θα τον φτάσει, πιστεύω, με τα ισχύοντα δεδομένα μέχρι τα 70 του και για 12 χρόνια αυτός ο άρρωστος, αν δεν είναι στο 1% να κάνει λίμωξη και δεν είναι και στο revision το 60% salvage του κ. Αδαμάκη να του την ξαναβάλουμε, άρα μένει ένα μικρό ποσοστό να αποτύχει, έχει υψηλότατες πιθανότητες να έχει μια πολύ ικανοποιητική ζωή μετά σεξουαλική. Μάλιστα. Να ρωτήσω το ακροατήριο κάτι. Έχει πιστεί το ακροατήριο ότι οι ομάδες για να κάνουν την πρότασή τους έχουν διερευνήσει τι ακριβώς θέλει ο ασθενής από εδώ και ύστερα. Είστε πεισμένοι ότι η πληροφορία που έχει κάθε ομάδα υποστηρίζει την πρότασή της. Πόσοι πιστεύουν ότι είχαν όλες τις πληροφορίες από τον ασθενή που θα τους επέτρεπαν να κάνουν μια πρόταση προς όφελός του. Πόσοι πιστεύουν ότι είχαν. Οι περισσότεροι πιστεύετε ότι κάτι λείπει στο περιστατικό αυτό όσον αφορά την αξιολόγησή του. Να ρωτήσουμε τη σύζυγος. Ναι. Ναι. Για μένα νομίζω. Εγώ δεν έχω κανέναν διασμό για την παιδική πρόθεση. Μου λείπει μόνο το ψυχιατρικό του προφίλ. Το είχαμε συζητήσει και χθες. Και κατά πόσο είναι συνειδητοποιημένος για αυτό που κάνει. Μάλιστα. Επόμενος. Συγγνώμη, έχουμε αρκετά χέρια λίγο. Ναι. Οι πληροφορίες θα θέλατε. Παραπάνω, εάν δεν σας ακούνε. Ναι. Θα ήταν εύκολο να ρωτήσουμε τον ασθενή ακριβώς τι ακριβώς επιθυμεί, ποιος είναι ο στόχος με τη θεραπεία. Άλλο. Ο Λευτέρης. Είναι προφανής ο στόχος. Δεν είναι. Όπως έχετε καταλάβει, κύριε Αδαμάκη, οι ερωτήσεις αφορούν όλους, αφορούν εμάς. Λείπει το τι προφίλ ζωής θέλει η σύζυγος και αν ένας άνθρωπος 58 χρονών, ακριβώς το τι περιμένει παραπάνω στη ζωή του. Δηλαδή, θα θέλει να συνεχίσει να έχει αδέσποτες σχέσεις δεξιά και αριστερά μέχρι τα 70. Το θέλει πραγματικά αυτό το πράγμα. Γιατί υπήρχαν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως είδαμε στην πρώτη παρουσίαση, που σίγουρα θα βελτίωναν την κατάσταση. Μάλιστα. Κάποιος άλλος που θα ήθελε κάποια πληροφορία, να του δώσω μικρόφωνο. Πίσω, παρακαλώ. Δεν έχουμε δεδομένα αν ρωτήσαμε ότι ο ίδιος ο ασθενής θέλει την πρόθεση. Δεν έχουμε αυτή την ερώτηση. Να κάνω μια προσπάθεια να απαντήσω σε αυτά εδώ, γιατί είναι όλα σχετικά και αφορούν το δικό. Εγώ να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε αρκετά στοιχεία για να πάρουμε μια απόφαση. Και το πιστεύω αυτό γιατί από την μικρή εμπειρία ζωής που έχω, πιστεύω ότι οι άνθρωποι, έναν τρόπο τον οποίο τον έχουν στα 58, θα τον έχουν και στα 70. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει στα 58, όπως δεν αλλάζει και στα 70. Ή αν αλλάξει, αλλάζει προς το χειρότερο. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα ήθελε 4, ας πούμε. Επιθύνεται αυτό. Ναι, θα ήθελε μετά στα 70, φαντάζομαι θα θέλει 6. Το θέμα είναι αν θα μπορεί έτσι. Γι' αυτό και. Δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει αυτός ο άνθρωπος από τη θεραπεία του. Έχουμε, νομίζω ότι επικεντρωθήκατε στην ομάδα σας πάρα πολύ στο ότι θέλει κάτι γρήγορα και άμεσα, αλλά δεν του δώσαμε τη δυνατότητα του ασθενούς να μας πει εάν μπορεί να αντέξει το κόστος ενδεχομένως αυτού ή τι θέλει σε σχέση με τη φυσικότητα και πάει λέγοντας. Άρα θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπηρετήσουμε αυτή του την επιτακτικότητα χωρίς να τον έχουμε ρωτήσει τίποτα άλλο για το τι περιμένει από τη θεραπεία του. Και υπάρχει κάτι που λέγεται response shift. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να έρχεται και να λέει θέλω το α, να του δώσουμε το α και μετά να πει τώρα όμως θέλω κάτι άλλο. Μάλιστα. Να κάνω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ακούω το σύνορα του συναδέλφου που λένε ότι αν έχουμε τα δεδομένα και τι θα του προτείνουμε κτλ. Αυτό τελικά νομίζω το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλα στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν μιλάμε για μια κακοήθη πάθηση. Απλά στοχεύουμε στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, ας το πούμε έτσι, αυτού του ανθρώπου. Άρα το σημαντικότερο δεν είναι το τι πληροφορίες έχουμε εμείς και τι θα του προτείνουμε εμείς. Το θέμα είναι ότι να του προτείνουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις που έχει, όλες τις πιθανές παρενέργειες που θα έχει από αυτές τις λύσεις
και τελικά να του δώσουμε εκείνου την ευκαιρία και εκείνος να είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση και όχι εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν. Επειδή κατά βάση όλες αυτές, άμα τις συναθρήσουμε, αφορούν τη δική μας ομάδα, θα κάνω εγώ μια πρώτη προσπάθεια και θα βοηθήσει ο κ. Αδαμάκης αν κάτι θέλει να συμπληρώσει. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μέσα σε 5 λεπτά. Μάλιστα. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι η τοποθέτηση παιδικής πρόθεσης. Ήρθε ο άρρωστος με προστάτη στο ιατρείο με καθετήρα επίσκεψη, δεν έχει άλλη επιλογή, την άλλη εβδομάδα χειρουργείο. Προς Θεού δεν ήθελα και δεν θέλουμε να περάσουμε ένα τέτοιο μήνυμα. Προφανώς έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο συζήτησης με τον άρρωστο και του τα έχουμε εκθέσει όλα. Σφάλμα μας αν δεν παρουσιάστηκε στην τοποθέτηση. Προφανώς ο άρρωστος είναι ενήμερος για το τι σημαίνει αναλυτικά. Εγώ προσωπικά, βάλω μια μικρή προσωπική εμπειρία, παραπέμπω τον άρρωστο σε site, του δείχνω φωτογραφίες, του λέω μπες και διάβασε. Είναι σίγουρα κάτι που δεν έχει επιστροφή και ο άρρωστος ο οποίος θα φτάσει στην παιδική πρόθεση πρέπει να είναι πεπισμένος. Αν δεν κάνω λάθος και από μελέτες που έχω διαβάσει, ο ασθενής που βάζει παιδική πρόθεση περνάει περίπου ένα εξάμηνο, είναι καταγεγραμμένο αυτό, με σκέψεις, επισκέψεων σε ένα ή σε άλλους ουρολόγους μέχρι να καταλήξει. Και ναι, πράγματι το μήνυμα είναι ότι ο άρρωστος αυτός πρέπει να του τα εξηγήσουμε πλήρως. Θεωρώντας όμως ότι τα έχουμε κάνει όλα αυτά, προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε. Δηλαδή, αφιερώσαμε χρόνο, μελετήσαμε το προφίλ του, ίσως με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου του προφίλ του να μπορούσαμε να το είχαμε μελετήσει και περισσότερο. Αν το ερώτημα στην κυρία Κυράνα θα έπρεπε να είχε περάσει και από κάποιον της ειδικότητάς σας ειδικό, ώστε να έχει πάρει και μια άποψη από εκεί, δεν είναι ίσως λάθος σκέψη σε καμία περίπτωση, δεν είμαστε δογματικοί σε αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι ναι, η τοποθέτηση παιδικής πρόθεσης σημαίνει πολλή δουλειά με τον ασθενή πριν φτάσει στο χειρουργείο, για να μην έχεις μετά τα φαινόμενα. Ο άλλος να το μετανιώσει οτιδήποτε άλλο, γιατί πράγματι δεν έχει δυνατότητα να το μετανιώσει. Θέλω να κάνετε και ένα σχόλιο για το κόστος, μήπως. Γιατί υπόθηκε κάτι για το κόστος. Υπόθηκε κάτι για το κόστος το οικονομικό, αν δεν το αντιλήφθηνα, αλλά ναι. Ναι, ναι. Να το πούμε και αυτό. Ο το κόστος μια παιδικής πρόθεση είναι 8.500 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα. Οπότε, αν το συγκρίνει κανείς με ένα νούμερο ενδοπαιϊκών ας πούμε ενέσεων, εντάξει, θα μιλήσω για αθηναϊκά δεδομένα, τραμίξ στην Αθήνα δεν υπάρχει. Κυκλοφορεί μόνο σε ιδιωτικά ιατρία, σε επίπεδο 15 ευρώ η ένεση, τα ξέρετε όλοι νομίζω αυτά. Άρα για έναν τέτοιο άντρα που θέλει 4 και 5 ενέσεις την ημέρα θα τις προμηθευτεί από ιδιώτη ουρολόγο, μιλάμε για... Μπορούμε να στέλνουμε από τη Θεσσαλονίκη που είναι τζάμπα για το τραίμιξ. Είναι δεδομένο αυτό ότι η Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο... Είναι ερωτική πόλη. Λοιπόν, να κάνω μία ερώτηση στην ομάδα που... Είναι πού είναι, είμαστε οι αιρετικοί, ναι. Θα σκεφτόσασταν να προτείνετε τον αλγόριθμο των guidelines, δηλαδή να θα σκεφτόσασταν, εντάξει, να του προτείνετε τις ενδοπαιϊκές ενέσεις και πλέον τις ενδοπαιϊκές ενέσεις και πλέον να κρίνετε με βάση την εμπειρία του την πρότασή σας για χειρουργείο. Ναι, ναι, θα μπορούσε και αυτό να δοκιμαστεί, σαφώς. Αλλά θα έλεγα εγώ προσωπικά, σε αυτόν τον άρρωστο θα του τα προσέφερα και τα δύο. Το πιθανότερο θα μου ζητούσε μάλλον να δοκιμάσει τις ενέσεις, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ακούγοντας ότι με ένα ενεσάκι κάνω τη δουλειά μου που ναι γιατρέ στο τρίπλεξ ήταν εντυπωσιακό, το πιθανότερο αυτό θα θελήσει. Και δεν θα προσπαθούσα σε καμία περίπτωση να τον μεταπίσω. Επομένως, παραδέξτε την ενοχή σας. Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Συγγνώμη, γιατί ο κ. Μαρούσακας αυτό που θέλει να πει για μας είναι. Φάρμακα από το στόμα και ενδοπαιϊκές ενέσεις ή πρόθεση. Την επιλογή την κάνει ο άρρωστος. Αυτό είναι σαφές. Δεν είναι φάρμακα, ενδοπαιϊκές ενέσεις, πρόθεση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και νομίζω ότι στο μέλλον κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Ένα επιχείρημα είναι ότι τις ενέσεις μπορεί να τις δοκιμάσει όμως. Και αν δεν σαφέστερα, του κάνουν, ναι. Να τις σταματήσει. Σαφέστερα ναι. Γι' αυτό και δίνουμε την επιλογή. 1-2. Έτσι. Μια και τελειώνουμε να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση. Ναι. Αυτό που μου μένει εμένα από αυτή την κουβέντα που κάνω... Υπάρχει ακροατήριο, συγγνώμη. Ναι, 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 ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Στο συγκεκριμένο ασθενής, λόγω ίνωσης μετά τις ενδοπικές ενέσεις, κατά πόσο θα τον ενημερώσω ότι θα πετύχει η ενδοπική πρόθεση. Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό είναι το πρώτο που θα του πω την ώρα που θα του πω ενδοπαιϊκές ενέσεις versus πρόθεση. Αν μου πει γιατρέ, εγώ θέλω να πάω με ενέσεις, θα του πω εντάξει, έχεις κάθε δικαίωμα να τις δοκιμάσεις. Αν όμως σου αρέσουν και τις συνηθίσεις και σε 5 χρόνια πλέον δεν δουλεύουν, να πάει να βρεις άλλο να σου τοποθετήσει την παιδική πρόθεση, όχι εμένα. Ναι. Θα του εξηγήσω αυτό, ότι πλέον είναι μια μεγάλη πρόκληση να βάλεις παιδική πρόθεση σε ένα
Όχι αδύνατο, ο κ. Αδαμάκης προφανώς μπορεί, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, ναι. Ούτε ο κ. Αδαμάκης μπορεί. Ναι. Αλλό το στήλεις. Να καταλάβω το δίλημα είναι, ξεκινάμε με χαπάκια και μετά ή θα πάμε σε ενδοποιητικές ενέσεις ή θα κάνουμε πρόθεση, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ένα συνδυασμό αυτών. Όχι, ένα μικρό χρονικό. Έτσι... Γιατί είπα να περάσουμε αυτό το μήνυμα, δηλαδή ότι ξεκινάμε, έχουμε ένα ασθενή στο γιατρείο, το ξεκινάμε με τα χαπάκια, βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και του λέμε ή θα πας σε ενδοποιητικές ενέσεις με πάλι όμως βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη διαφάνεια που είδαμε προηγουμένως, ή θα πρέπει να κάνεις παιδική πρόθεση. Νομίζω ότι λίγο πάνε να ξεφύγουμε στο τι θεωρούμε σωστό και τι όχι. Νομίζω ότι ένας μικρός συνδυασμός, για να καλύψουμε όλο, ενδοποιητικών ενέσεων για ένα μικρό χρονικό διάστημα και εξηγώντας το λόγο ότι δεν μπορεί να το κάνει για παραπάνω και γιατί δεν θα έχει αποτελεσματικότητα και γιατί την ενδεχομένω σύνωση που θα κάνει δεν θα μπορεί να έχει το τρίτο βήμα μετά την πρόθεση, νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ότι θα μπορούμε να τα συνδυάσουμε και τα τρία μαζί. Έτσι, αυτό θεωρώ εγώ. Αλλά όχι ή χαπάκι και μετά πρόθεση ή χαπάκι και ενέση και τελειώσαμε. Κώστα. Με προβληματίζει το εξής. Το αλγόριθμο που δείξατε, ο αλγόριθμος μιλάει πρώτα, αν δεν κάνω λάθος, για ενδοποιητικές ενέσεις και τελικά καταλήγει, καταλήγει όμως στην πρόθεση. Μάρτιν, βεβαίως. Άρα σημαίνει ότι αυτός ακαταράχτης δεν ισχύει εάν γίνουν ενδοποιητικές ενέσεις και μετά δεν μπορεί κάποιος να κάνει πρόθεση. Είναι άλλο πράγμα εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Και είναι άλλο πράγμα, δεν γίνεται. Κοιτάξτε, ο άρρωστος. Ναι, αυτό σας λέω. Εδώ. Ο καταράχτης όμως καταλήγει στην ενδοποιητική πρόθεση. Χωρίς να περάσει κατά ανάγκη από τις παιδικές ενέσεις. Αλλά μπορεί και να περάσει. Αλλά μπορεί και να περάσει όμως. Μπορεί και να περάσει. Ναι, αυτό λέω. Άρα αυτό το οποίο λέτε. Ναι, αυτό που λέτε δηλαδή ότι αν γίνουν ενδοποιητικές προθέσεις, εγώ δεν μπορώ να βάλω. Ο κύριος μπορεί. Αυτό δεν είναι λόγος να μην περάσει από τις ενέσεις. Δεν χρειάζεται ερμηνεία αυτού που είπε, είναι κατανοητό από όλους, έτσι. Δηλαδή, ο κύριος Δούρος σας κατηγορεί για το ότι κάνετε μια, πώς τη λένε, μια δικολαβική κίνηση, παρακάμπτοντας ένα μεγάλο μέρος και πηγαίνοντας στο τέλος. Έτσι ήταν, ναι. Είναι το κουσούρι του αυτό, εγώ το γνωρίζω. Θεωρώ ότι... Από ως απάντηση ότι του έχω θέσει, βάλε μου ένα ορίζοντα χρονικό, πόσο, όπως είπε ο κύριος Μιχαήλ, για πόσα χρόνια ακόμα θα θέλεις να παίζεις μπάλα έξω. Και αν μου πει εντάξει, λίγο ακόμα, ίσως δεν έχει νόημα, αλλά αν μου πει εγώ γιατρέ μου έτσι, θέλω να πεθάνω, και το λένε κάποιοι άντρες έτσι, και σου βάζει μεγάλη προοπτική, τότε προσπαθώ ίσως περισσότερο υπέρ της παίκης. Να αρχίσουμε να μαζεύουμε για να σεβαστούμε και τον χρόνο των υπολείπων. Υπάρχει κάτι άλλο? Δημήτρη, τη βοήθειά σου από τεχνική άποψη. Ένα σχόλιο εσύ. Εσύ. Το ακροατήριο είναι όριμο αυτή τη στιγμή να κάνει μία επιλογή ανάμεσα στις δύο προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί από τους συναδέλφους. Καταρχήν, εγώ δεν έχω καταλάβει ποια είναι η πρόταση ακριβώς της άλλης ομάδας, αν μου επιτρέπετε. Γιατί εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο άρρωστο και συζητάμε να κάνει κάποια ψυχοθεραπεία, να πάρει λίγο τεστοστερόνη, να δούμε, να περάσουν κανένα δύο χρόνια και βλέπουμε. Έτσι. Είναι λίγο... Η πρόταση... Δεν είναι αυτή η πρόταση τώρα, εντάξει. Όχι, εμείς έχουμε μια πρόταση συγκεκριμένη. Η δική σας πρόταση ποια είναι? Λοιπόν, από φαρμακευτικής άποψης είναι ενδοποιητικές ενέσεις. Παράλληλα με αυτό, μπορεί να γίνει και ψυχολογική υποστήριξη και αλλαγή των παραγόντων κινδύνου και του τρόπου ζωής. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα αυτά. Θέλετε να αντιθέσετε. Για πόσο τις καιρό? Αν τις κάνει, ας πούμε, για 2-3 μήνες ή 6 μήνες, συγγνώμη, μπορεί να αποφασίσει και να έχει... Ναι, ωραία. Και με... Ενέσεις μέχρι τα 70. Okay. Γιατί όχι? Με χαμηλό ποστό επιτυχίας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, μεσοβέζικα εγώ θα πω ότι θεωρώ αδύνατο στοιχείο του σεναρίου το γεγονός ότι δεν έχει διερευνηθεί ακριβώς τι μοντέλο ζωής θέλει ο ασθενής και προσπαθούμε να κάνουμε ερμηνευτικά να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα. Από το επαγγελματικό του προφίλ, από την κοινωνική του θέση και την οικονομική του κατάσταση. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι μία απόφαση θα είναι λίγο αδυνατισμένη επειδή δεν θα έχει εκτιμήσει πολύ καλά αυτό το στοιχείο. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι θειασότες της επιθετικής
αντιμετώπισης της τοποθέτησης πρόθεσης. Οπα. Οπα. Αμάν, πέμπτη φάλαγγα. Απίστευτο. Μας υπερφαλαγγίσατε. Απίστευτο. Πάρα πολύ ωραία. Ποιοι είναι θειασότες της συντηρητικής αντιμετώπισης. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται είναι ότι ο κόσμος ακόμη έχει μια συντηρητική άποψη για τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Πόσοι από αυτούς που έχουν άποψη συντηρητικής αντιμετώπισης αυτού του περιστατικού είναι εξοικειωμένοι με προσθετική χειρουργική? Πόσοι έχουν βάλει πρόθεση στη ζωή τους? Μάλιστα. Επομένως, ναι, φαίνεται ότι συναρτάται λίγο ο τρόπος αντιμετώπισης με την εμπειρία που υπάρχει, έτσι. Που σημαίνει ότι... Συγγνώμη. Της παιδικής πρόθεσης, όφυλα να το πω, είναι χειρουργείο που αφορά κάθε ουρολόγο. Δεν θέλει ειδικές χειρουργικές ικανότητες. Ναι, που σημαίνει επομένως ότι ένα αντικείμενο ενός μελλοντικού σχολείου θα πρέπει να είναι και η εκπαίδευση στην προσεκτική χειρουργική. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε βέβαιοι αν μιλάμε για νόσο. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Μιλάμε για κάτι το οποίο έχει έντονο το στοιχείο του lifestyle και δεν αφορά μόνο αυτό την προσθετική. Αφορά και τα φάρμακα. Αυτό πρέπει να είναι, πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου. Γιατί άλλο είναι να θεραπεύσουμε μία νόσο, όπου εκεί πέρα τοποθετούμαστε πιο απόλυτα, και άλλο είναι όταν μπαίνει το στοιχείο του lifestyle. Εκεί τελικά παίρνει ο ασθενής του. Δημήτρη. Παρακαλώ. Έχουν και σχόλια. Να κάνω ένα σχόλιο καλημέρα στην παρατήρηση του κ. Καθηγητή. Είναι σίγουρο ότι όσοι υποστήριξαν την συντηρητική αγωγή το κάνουν λόγω της φοβίας ότι δεν ξέρουν να βάλουν προθέσεις? Όχι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι. Για δικό μου λόγο το... Ναι. Εγώ υποστήριξα τη συντηρητική αγωγή γιατί παρόλα τα papers που διαβάζω για το μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης του ασθενή, η προσωπική μου εμπειρία λέει άλλα. Από τα λίγα, από τη χειρουργική. Από τη χειρουργική, ναι, από τα λίγα περιστατικά που έχω κάνει μέχρι τώρα, δεν έχω φτάσει στα ποσοστά ικανοποίησης του ασθενή από την καλή όμως χρήση της πρόθεσης που αποδεδειγμένα την κάνει σωστά. Επομένως, γι' αυτό ψήφισα συντηρητικά. Πρώτα δίνω ένα περιθώριο στην ασθενή να το ξανασκεφτεί και να το ξανασκεφτεί και μετά να επέμβω να γίνω πιο επεμβατικό. Ναι. Επειδή γενικά η σεξουαλική συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου σχετίζεται πολύ με την ψυχική του σφαίρα. Αυτή η ικανοποίηση η οποία βλέπουμε εδώ φαντάζομαι ότι είναι αποτέλεσμα δικό μας. Δεν είναι αποτέλεσμα μιας κουβέντας με έναν ψυχίατρο. Μήπως θα πρέπει να εμπλέκεται και ένας ψυχίατρος σε όλη αυτή τη διαδικασία? Σίγουρα, και στη μία και στην άλλη. Πάμε να τελειώσουμε. Εγώ νομίζω ότι ο ασθενής θα πρέπει να περάσει από το στάδιο των ενέσεων, έστω και δοκιμαστικά. Και αν βέβαια δεν τις αποδεχτεί, για πάρα πολλούς λόγους, βεβαίως να πάμε προς την πρόθεση. Ή αν δεν δουλεύουν, ή αν δεν τους θέλει, οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να πας απευθείας στην πρόθεση χωρίς τουλάχιστον να του πεις ότι κοίτα, είναι και αυτό, δοκίμασέ το και να κουβεντιάσουμε ξανά. Δημήτρη. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό. Απλώς επειδή έχω ένα διαφορετικό τρόπο που διαβάζω, απλώς θα καταθέσω πώς θα διάβαζα εγώ το ιστορικό του ασθενή. Υπόψη ότι αγαπώ εξίσου και τα τρία. Έχω ευτυχισμένους ασθενείς πολλούς δει από όλες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι από το 1994 έχουμε ασθενείς που είναι σταθεροί στις ενέσεις. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι βάζουν πρόθεση και τους έχω κάνει ριντού μετά από 10 χρόνια, γιατί μια φορά στα 10 χρόνια μέχρι τώρα είναι που θέλει αλλαγή η πρόθεση και λένε θέλω το καινούριο μοντέλο, πέρασα 10 χρόνια υπέροχα. Έτσι, όλα παίζουν. Αυτό σαν ένα γενικό statement. Λοιπόν, αυτό το προφίλ εμένα μόνο που θα το έπαιρνα τα δημογραφικά του, όσο κακό και αν είναι και αν θα με κατηγορήσει η κυρία Κυράνα ότι αμέσως ταξινομώ και μου λέει τους ανθρώπους, για μένα είναι ένα κλασικό ενός ανθρώπου που θέλω στήσει καλή χθες. Είναι τόσο το άγχος του όταν έχει μία σύντομη σχέση με νέα, δεν είναι δεκαετία. Η διαφορά ηλικίας είναι εντελώς διαφορετικό άμα είναι στην αρχή ή στο τέλος. Έτσι, σύντομη σχέση. Δεν είναι ότι παντρεύτηκε κάποτε μία πιτσιρίκα μικρή. Έτσι,
παντρεύτηκε μια γυναίκα η οποία ήταν ήδη στα 32 της και αυτός στα 55 του και ο οποίος συγχρόνως είναι ο κλασικός κυνηγός. Λοιπόν, το προφίλ αυτό ήδη δεν έχω γνωρίσει κανέναν ο οποίος να το παίρνει για το καλύτερα χωρίς να έχει ήδη άγχος επίδοσης. Γιατί να πας το καλύτερα. Άμα είναι για χαβαλέ θα το κάνεις μια φορά. Άντε, πήγαμε μια εκδρομή και πήραμε και ένα χάπι. Υπάρχουν και αυτοί. Οι σταθεροί ευκαιριακοί χρήστες, όλοι έχουν άγχος επίδοσης. Και όλοι θέλουν να το πάρουν. Και ακριβώς γιατί θέλουν πάντοτε να είναι σούπερ. Και έχουν ένα στάνταρ το οποίο είναι για τον εαυτό τους πάρα πολύ ψηλά. Και δεν δικαιώνουν τον εαυτό τους να μην το πιάνει. Λοιπόν, εδώ και ένα χρόνο το Viagra δεν το πιάνει, αλλά από εκεί και πέρα είναι και αλλαγή συντρόφου, αυτά είναι προφανή. Άμα κολλήσουν αυτοί με μία, θα κολλήσουν με όλες, δεν είναι θέματα. Και κανένα φάρμακο δεν θα τους πιάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα προφίλ που για μένα, λέω, σίγουρα δεν υπάρχει καμία οργανική βάση. Δεν με επίθετε με κανένα προσωπικά τρίπλεξ ό,τι θέλετε να μου φέρετε. Γιατί, όπως είπαμε, οι διαγνωστικές εξετάσεις στη θετική λειτουργία αξιολογούμε και σφραγίζουμε και υπογράφουμε μόνο το θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πέστε μου παθοφυσιολογία που αυτός ο άνθρωπος έχει βουλωμένα αγκαία να μην τον πιάνουν τα φάρμακα. Ήμαρτον. Με ένα εδώ πέρα μεταβολικό σύνδρομο πρακτικά έχει. Δεν έχει ζαχαρώδη διαβήτη τώρα με τη δίαιτα. Έτσι. Με μια υπέρταση που παίρνει και αλφα-μέα. Να έπαιρνε και κανένα διουρητικό, κανένα βίτα μπλόκερ να πω. Με αλφα-μέα και καπνιστεί σε ένα πακέτο την ημέρα. Λοιπόν, όλο το προφίλ αυτού του ανθρώπου δείχνει μια δυσλειτουργία του ενδοθυλίου, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει απόφραξη. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να μην σε πιάσουν τα φάρμακα, η PDE5, πρέπει να έχει αποφράξει του επίπεδου των πόσων πάνω από 60%. Και τώρα με μικρή φλεβική διαφυγή, so what. Δηλαδή, έτσι. Σαφέστατα αυτός ο άνθρωπος θα ανταποκρινότανε και στο 50 το Viagra. Εάν δεν είχε όλο αυτό το βάρος που κουβαλάει, ότι είμαι ο κυνηγός, ο πάντα έτοιμος. Αυτό είναι κάτι μη συμβατό με την ηλικία του, με τον τρόπο ζωής του και με τις σκέψεις του. Και αυτό προσπαθεί να πολεμήσει. Λοιπόν, τα οριακή τεστοστερόνη, εντάξει, θα μου έκανε άμα. Και να το ξέρετε αυτό που λένε ότι δώσει και τεστοστερόνη και τα λοιπά, όντως στην οριακή λειτουργία, αλλά αυτούς που θα σας πούνε με πιάνει 5 στις 10 ή 7 στις 10 για να γίνει το 5-7 και το 7-10, δεν έχω δει ποτέ μου και έχω δώσει πάρα πολλούς με οριακές τέτοιες. Αλλά και στη βιβλιογραφία, αν πάτε και αναλύσετε, όχι το μεσόωρο που βγάζουν, τα δεδομένα θα δείτε ότι δεν είναι για. Τους, όταν λένε με non-responder, ένα στο 5 στο 10 είναι non-responder. Δεν πηγαίνει, μπορεί να πηγαίνει να κάνει σεξ και να ρίχνει ζαριά. Μία στις δύο θα αποτύχω. Αυτή είναι non-responder, οι 5 στις 10. Λοιπόν, το Doppler ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Σιγά μην αυτός που πήγε με το κουστούμι του, ο Super Duper, και τον έβαλε εσύ στο κρεβάτι να του κάνει την ένεση και έχει φρικάρει που δεν μπορεί και τον περιμένουν και το έρχονται τα μηνύματα και τον παίρνουν τηλέφωνο οι 5 σούρτο αφέρτα από εδώ και από εκεί. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι ήρεμος και θα μπορέσεις να κάνεις ένα σωστό χωρίς να έχεις τη συμπαθητικοτονία και τον ιδρώτα το τι έγινε γιατρέ. Αυτό είναι τα guidelines. Και θα ήταν ωραία αν ήταν εδώ ο Κώστας Χατζημουρατίδης, γιατί είναι υπεύθυνος για τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Εγώ μειοψήφισα σε αυτά, συμμετέχω στην Επιτροπή. Εκφράζομαι περισσότερο από το WHO, αυτό είναι υπέρ της ομάδας του κυρίου Αδαμάκη. Λοιπόν, στο WHO δεν έχουμε αυτό, αυτό είναι πιο ουρολογικό, άμα θέλετε. Εμείς έχουμε ένα πιο ευρύτερο, όπου λέμε ότι κάνουμε medical sexual history, άμα χρειάζεται specialized, αυτό είναι το WHO, το κάνουμε. Άμα δεν χρειάζεται, ενημερώνουμε για όλες τις θεραπείες τον ασθενή και επιλέγει από οποιαδήποτε. Και έχουμε καταργήσει το first, second και third line. Και άμα είναι, του τις προσφέρουμε όλες. Πάρε και μια συνταγή για φάρμακα. Θες να σου κάνω και μια ένεση να δεις τι είναι αυτό το πράγμα, να τα γνωρίσεις και πας. Αυτή είναι η προσέγγιση που εμένα με εκφράζει περισσότερο από αυτό. Αυτό σαν σχόλιο. Δεν θα με ενδιέφερε το level of evidence, γιατί
Οι προθέσεις πάντοτε θα είναι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις διπλή τυφλή σε εγχειρητικές τεχνικές. Οπότε μου είναι αδιάφορο το C ή το D εδώ πέρα. Μην τρελαθούμε. Και όλος είναι ανέφικτο σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Έτσι, δεν υπάρχει ο τρόπος. Λοιπόν, οι ενδοπεϊκές ενέσεις είναι ένας τρόπος. Όλα είναι με την αποδοχή. Δηλαδή, αν πάρω και κάνω μία μελέτη στους 5.000 που είχαμε στο γεννήματά, ας πούμε, παλιά, τους χρόνιους χρήστες, θα έβγαζα 97% ενθουσιασμένοι. Αν έπαιρνα όλους που πρότεινα τους 15.000, θα ήταν τα 2/3 δραματική θεραπεία. Και αυτές οι μελέτες είναι ενδεικτικές. Πρακτικά, ο καθένας είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρουν οι παρενέργειες. Είμαι ουρολόγος, ξέρω να τις αντιμετωπίζω, θα τον ενημερώσω, αλλά είτε στις θέσεις και δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ίνωση από τις ενδοσυραγκώσεις ότι θα παραβάλω πρόθεση. Σιγά τη δυσκολία. Εμένα με ενδιαφέρει ο ζαχαροδιαβητικός, ο οποίος έχει ένα πέος που το ξέρω από το γιατρείο μου ότι θα πάω να βάλω πρόθεση. Όταν πάω να τραβήξω το πέος του, δεν έρχεται με τίποτα. Η αλλαγή που κάνεις είναι μηδέν. Έχεις ένα πράγμα το οποίο είναι σαν πλαστικό. Αυτόν ξέρω ότι την άλλη μέρα θα έχω μια πολύ δύσκολη ζωή στο χειρουργείο. Και οι ενέσεις δεν κάνουν τέτοια. Το πολύ πολύ να σου κάνει μια πλάκα συγκεκριμένη δεν κάνουν τέτοια. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Λοιπόν, όσο για το χρόνο, την αντοχή κτλ. Είναι πάρα πολύ καλά, μην παίζουμε τώρα με τα λόγια. Προφανώς ένας χρήσης νέος άνθρωπος ή οποίος ένας που το κάθε μέρα, μία στα 10 έχει να το κάνει. Και τι έγινε, ένα ριντού, το οποίο σε naive case που δεν θα έχει λίμωξη και τα λοιπά, είναι μια χαρά επέμβαση. Μην κάνουμε. Και επίσης και όλες οι μελέτες, άμα θέλετε, είναι ακόμα καλύτερες θα γίνουν, γιατί όλες οι μελέτες που υπάρχουν με τα 15 χρόνια survival είναι με τα παλαιότερα μοντέλα και έχουν βελτιωθεί τα μοντέλα. Λοιπόν, έχουμε πολύ καλές θεραπείες και είμαστε τυχεροί στη στήση ότι έχουμε πολύ καλές θεραπείες. Το θέμα είναι και έχει και αντοχή στον χρόνο και εντάξει και λοιμώξεις τι να κάνουμε, θα το κάνουμε. Το θέμα όμως εδώ είναι κατά πόσο σε αυτό το περιστατικό και θα του έλεγα αγαπητέ μου φίλε, αυτή τη στιγμή είσαι δέσμιος και υποχείριο κάποιων standards που κυνηγάς για να είσαι κάποιος που δεν είσαι. Και θα του το έλεγα στα ίσια. Άμα θέλεις να συνεχίσεις αυτό το πράγμα, πολύ ευχαρίστω να σου βάλω την πρόθεση. Αλλά προσπαθείς να μην είσαι ο εαυτός σου. Και θα έλεγα, βεβαίως να σου βάλω την πρόθεση και αυτό που θέλω και το κάνω πάντοτε και για δική μου κατοχύρωση, ότι θα σου βάλω αυτή την πρόθεση σε 15 μέρες και θέλω να πας να κάνεις 2 ώρες consultation για να σου εξηγήσει και ένας εξειδικευμένος άνθρωπος ακριβώς αυτό που σου λέω εγώ και δεν μπορώ να σου αναλύσω, να το συζητήσεις μαζί και μαζί να σε βοηθήσει να είσαι πιο σίγουρος για την απόφασή σου. Όλοι αυτό, τα 2 consultation με προγραμματισμένη ημερομηνία το δέχονται και έτσι είσαι και εσύ πιο εκατοχυρωμένος και επίσης αυτοί οι άνθρωποι από τότε που με τον Λουκά τον Αθηνασιάτη το ξεκινήσαμε και μετά με την Εύη την Κυρνάνη κτλ. Είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι αυτοί που καταλήγουνε. Ξέρουν και έρχονται και δεν τους πειράζει οι δυσκολίες για να κάνουν την μπόμπα ή το ένα ή το άλλο. Γιατί είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Και όσο πιο συνειδητοποιημένο ασθενή έχεις, τόσο πιο χαρούμενος θα είναι μετεχειρητικά. Συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου, Πέτρο, αλλά ήθελα να κάνω μια κατάθεση μια λίγο διαφορετική προσέγγιση. Ούτω ή άλλω, ο Δημήτρης έκανε ένα στρογγύλεμα στο περιστατικό που χρειαζόταν και στις δύο απόψεις. Εγώ θεωρώ ότι έχει ολοκληρωθεί η παρουσίασή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσω ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην ομάδα των ερωτικών. Γιατί με φανατισμό και με συνέπεια υποστήριξε μια άποψη που ενδεχομένως στην κλινική της άσκηση θα την πείραζαν και οι ίδιοι κατά κάποιο τρόπο πριν καταλήξουν στην πρόταση. Ευχαριστώ πολύ όλους σας.